Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρους του Πρωθυπουργού, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, τις ευχές προς όλους τους μουσουλμάνους για την έναρξη του Ραμαζανιού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτό άλλωστε κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για το άνοιγμα Ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα, κάτι που έχει γίνει πράξη τον περασμένο Νοέμβριο και θα κάνουμε τα εγγένειά του αμέσως μετά την πανδημία. Όσον αφορά τις συνομιλίες που είχαμε σήμερα, εκτεταμένες συνομιλίες, ήταν ανοιχτές και ειλικρινείς. Ήταν μια ιδιαίτερα χρήσιμη συζήτηση. Και θέλω να σας πω ειλικρινά ότι συζητήσαμε σε όσα θέματα υπάρχουν προσεγγίσεις, αλλά και σε όσα θέματα μας δημιουργούν τριβές. Γιατί θεωρούμε ότι η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών είναι απαραίτητη. Πρωταρχικό μέλημα είναι να εδραιώσουμε την ειρηνική συνύπαρξη στη βάση του διεθνούς δικαίου. Επίσης, εξετάσαμε τη δυνατότητα πρωτοβουλειών που θα διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των δύο λαών μας μετά το τέλος της πανδημίας. Και βεβαίως, ανέφερα και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων είναι η αποκλιμάκωση και η αποφυγή ενεργειών και δηλώσεων που δυναμητίζουν το κλίμα. Γιατί νομίζω δεν σας λέω κάτι καινούριο. Μέχρι πριν ελάχιστο καιρό, μέχρι πριν λίγους μήνες, οι παραβατικές ενέργειες είχαν αυξηθεί δραματικά, επιβαρύνοντας προσπάθειες για να δημιουργήσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης που σήμερα προσπαθούμε. Οι θέσεις μας για αυτά τα θέματα είναι γνωστές. Δεν έκανα καμία δήλωση προκλητική ή πολύ αρνητική εναντίον της Ελλάδας στην ομιλία μου. Όμως, στην ομιλία του ο αξιότιμος ομολογός μου έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι προκλητικές. Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες δηλώσεις, διότι όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, η τουρκική δημοκρατία παραβιάζει δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε μεταξύ μας, αλλά αν έρθετε και το θέσετε εδώ ενώπιον του τύπου, τότε είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Όσο για τα μειονοτικά θέματα, εμείς αποδεχόμαστε ως Ρωμιούς Ορθοδόξους αυτούς τους μειονοτικούς της μειονοτικής κοινότητας της πόλης, αλλά εσείς δεν μπορείτε να μην δέχεστε τους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν εξιδίων τους ότι είναι Τούρκοι πολίτες, ότι δέχονται, ότι έχουν μια τουρκική ταυτότητα. Αυτό είναι μια καταπίεση και μια καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν οι άνθρωποι αυτοί δηλώνουν ότι είναι τουρκικής ή τουρκικής καταγωγής, δηλώνουν αυτό που αισθάνονται και δεν θα πρέπει αυτό το δικαίωμά τους να καταπατηθεί εν ονόματι οποιασδήποτε σύμβαση ή συμφωνίας. Ως προς το θέμα της προσφυγής στη Χάγη, είναι ένας μηχανισμός δικαστικός ο οποίος λέει ότι εσείς πρέπει να διευθετήσετε το θέμα του Αιγαίου και το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Το τι λέει επ' αυτού του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, δεν αφορά το θέμα, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δικαστήριο. Ως προς το θέμα το μεταναστευτικό προσφυγικό, εμείς δεν θέλουμε ενώπιον του τύπου
να πούμε ότι εσείς είχατε πρακτικές τύπου pushback 80.000 ανθρωπίνων ψυχών μεταναστών προσφύγων. Εμείς εδώ προσπαθούμε να εκπέμψουμε θετικό μήνυμα. Θέλουμε να είμαστε σε απευθείας συνομιλία και διασύνδεση για να μην προσφεύγουμε σε τρίτους για να επιλύσουμε τα θέματα μας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κάθε είδους προσπάθεια και εάν εσείς εκφράζετε τέτοιου είδους προκλητικές κατηγορίες, είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω. Please, feel free. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Μαυλούτ, που μου επιτρέπεις να απαντήσω. Φαντάζομαι οι συνεργάτες σου είναι βασιλικότεροι του βασιλέως και θα προτιμούσα να μην το κάνω, αλλά δεν γίνεται. Να τα θέσω με τη σειρά. Νομίζω ότι η ελληνική θέση όσον αφορά για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφής πάντοτε. Και δεν νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που τα ακούτε. Και θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν περιμένετε, αγαπητέ μου Μαυλούτ, να μην τα πω εδώ στην Άγκυρα. Δηλαδή να έρθω εδώ στην Άγκυρα και να παρουσιάσω τα πράγματα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στο Αιγαίο και να μην έχει συμβεί τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Η Τουρκία έχει παραβιάσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο το διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Και όχι μόνο αυτό, έχει παραβιάσει και τα ίδια τα δικαιώματα κυριαρχίας της Ελλάδας. Έχει κάνει 400 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Μαυλούτ, πάνω από ελληνικό έδαφος. Δεν υπάρχει καμία διάταξη δικαίου που να επιτρέπει πτήση πάνω από το ίδιο το ελληνικό έδαφος. Δεν μιλάω για τη θάλασσα. Όσον αφορά το θέμα της μειονότητας, της μουσουλμανικής μειονότητας, αυτό το λέει η Λοζάνη, δεν το λέμε εμείς. Και τη Λοζάνη, αν θυμάμαι καλά, την έχει υπογράψει και η Τουρκία. Αυτή είναι η συνθήκη. Μπορεί να αρέσει στην Τουρκία, μπορεί να μην αρέσει στην Τουρκία, αλλά η Λοζάνη ισχύει και θα ισχύει. Όσον αφορά την UNCLOS. Η UNCLOS είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Την έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο τα κράτη, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Τουρκία θελήσει να μην γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγώ ελπίζω ότι θα θελήσει, θα αποδεχθεί και την UNCLOS, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ειλικρινά νομίζω ότι μετά από τα γεγονότα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, δεν θα έπρεπε η Τουρκία να κάνει μάθημα στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι πράγματι, όπως είπες και εσύ, να προχωρήσουμε σε μια νέα σελίδα. Αλλά η νέα σελίδα προϋποθέτει μια αντίληψη καμιά φορά του τι κάνει κανείς λάθος και τι κάνει σωστό. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μάλλον όχι σωστό το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια θετική ατζέντα σιγά σιγά με την Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει αλλαγή των πάγιων διαρκών θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν σημαίνει εγκατάλειψη του ευρωπαϊκού κεκτημένου και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ελλάδα Μαυλούτ δεν είναι τρίτης. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το συμβούλιο στο οποίο ανήκουμε και στο οποίο έχουμε προτείνει να ανήκετε κι εσείς όταν γίνετε μέλος. Άρα δεν είναι τρίτος, είναι η οικογένειά μας. Είναι οι χώρες με τις οποίες ζούμε μαζί, είναι οι χώρες με τις οποίες συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες, είναι οι χώρες με τις οποίες συμμεριζόμαστε ένα κοινό μέλλον, ένα κοινό όραμα, ένα χώρο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως λέω πάντα, το πιο υπερήφανο παράδειγμα συνύπαρξης κρατών στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Η Ελλάδα είναι περήφανη για τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περήφανη για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την ευκαιρία που μου έδωσες. Θα πρότεινα δε να μην οδηγηθούμε σε έναν ατέρμονο διάλογο επί αυτών των οποίων ξέρουμε ότι διαφωνούμε. Αλλιώς θα χαλάσει αυτό το οποίο επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε σήμερα μετά την εξαιρετική συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν.
Çok teşekkür ediyorum. Elbette Türkiye özgür bir ülke. Φυσικά η Τουρκία είναι ελεύθερη χώρα και όλοι έχουν την, μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους. Ωστόσο, στην Ανατολική Μεσόγειο οι διορίξεις και οι ερευνητικές διεργασίες που έκανε η Τουρκία ήταν πλήρως νόμιμες και επίσης ως προς την προστασία των λαών και στο θέμα το γενικότερο της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς εμένουμε στην αρχή του δίκαιου διαμοιρασμού. Ξέρετε, αν πρέπει να αναφερθούμε στη συνθήκη της Λοζάνης, πρέπει να μιλήσουμε και για την αποστρατικοποίηση ορισμένων νήσων, τα οποία νησιά τα έχετε στρατικοποίηση. Ως προς το Αιγαίο υπάρχει και το θέμα του εναέριου χώρου. Δηλαδή αναφέρεστε σε αυτά που σας συμφέρουν, αλλά δεν αναφέρεστε στη συνθήκη της Λοζάνης ως προς το θέμα, ας πούμε, της αποστρατικοποίησης που προβλέπει η συνθήκη. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των διερευνητικών συνομιλιών. Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε, να επιλύσουμε τα ζητήματά μας μέσω διαλόγου. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την ένταση, αλλά αυτός δεν είναι ο σκοπός. Όχι ότι δεν έχουμε σεβασμό προς το διεθνές σύστημα, προς το διεθνές δίκαιο. Όμως, στη διαδικασία της οποίας διερχόμαστε, θα πρέπει να ξέρετε και να ξέρουμε, να έχουμε πάντα συνείδηση σε τι αποβλέπει κάθε χώρα και το κάθε μέλος μιας οργάνωσης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποφασίσετε αν θα συνεχίσουμε αυτόν τον καυγά με τον τρόπο αυτό ή εάν θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να συνεχίσουμε το διάλογο, να κρατήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς. Εκεί χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται μια απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Σωστά. Αν συνεχίσουμε έτσι θα χάσουμε και το ιφτάρ, το γεύμα. Εντάξει, όχι, σας δίνω το λόγο φυσικά. Δεν άκουσα, αλλά θα προσπαθήσω να κρατήσω το 1-2 λεπτά για να πω απλώς ότι πράγματι ζητάμε να βρούμε μια θετική ατζέντα. Αυτό είναι η λύση. Αλλά η θετική ατζέντα σημαίνει αντίληψη της θέσης του άλλου. Έθεσες με βλούτ δύο θέματα, αποστατικοποίηση των νησιών. Και τι υπάρχει στρατός στα νησιά? Υπάρχει γιατί απειλούνται από κάπου. Στρατός κοστίζει χρήματα. Δεν θέλουμε να χαλάμε χρήματα χωρίς λόγο. Υπάρχει κανείς να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή και αποβατική δύναμη απέναντι στα νησιά? Εάν δεν υπάρχει, είναι καλό να μας το πουν. Τα 6-10 μίλια, στον αέρα και στη θάλασσα, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάνε τη δεκαετία του 30. Η Τουρκία για πρώτη φορά διαμαρτυρήθηκε το 1975, μετά από 50 χρόνια, μετά από μισό αιώνα. Συμφωνώ. Πρέπει να βρούμε λύσεις και να μην καλύπτουμε τις διαφωνίες και να βρούμε μια κοινή θετική ατζέντα. Θέλω όμως ειλικρινά να πω προς την τουρκική πλευρά ότι αυτό θα επιτευχθεί με βλούτ αν αντιληφθείτε και τις ευαισθησίες τις δικές μας και αν αντιληφθείτε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω η διαφωνία μας παρεπτόντως να μην σε οδήγησε να ματαιώσεις την πρόσκληση για δείπνο, διότι πεινάω εξαιρετικά. Μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο αν έχουμε αμοιβαία αντίληψη και κατανόηση. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα που δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά η αμοιβαία κατανόηση σημαίνει να μπορώ να μπω και στα παπούτσια του άλλου. Εμείς δεν θα μπορέσουμε όμως στο τέλος να επιλύσουμε τις δικές μας διαφορές αν συνεχίσουμε έτσι.
Νίκο, αφήσουμε.